Επιστροφή στο στούντιο που κοντά μας βρίσκονται απόψε ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης, φοροτεχνικός και υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μάξιμος Συνετάκης, πολιτικός μηχανικός και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Γιώργος Τηλιανάκης, χημικός μηχανικός και υποψήφιος με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Κύριε, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας και ο λόγος στον κύριο Γιαλιτάκη, όπου έχει να κάνει ένα σχόλιο. Απλά ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στην τοποθέτηση του κύριου Συνετάκη όσον αφορά το κομμάτι της. Το ότι ποιοι κυβερνούσαν τόσα χρόνια και σε βάση των ποσοστών του κόμματος μου, μάλλον του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Εγώ δεν το είπα σε καμία περίπτωση με την διάθεση ότι πρέπει το κάθε κόμμα που κυβερνάει, αναλόγως στο τι ποσοστά προφανώς δίνει σε κάθε περιφέρεια, θα πρέπει να ανταποδίδει και τα ανάλογα έργα. Το αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι για μας δεν είναι εκλογικοί αριθμοί μόνο, θα πρέπει να είναι ισότιμοι πολίτες και να απολαμβάνουν τα ίδια αγαθά σε όλη την Ελλάδα. Αλλά είδατε κι εσείς ότι από την πρώτη μου τοποθέτηση κυρίαρχα μιλάω ως εκπρόσωπος των νέων ανθρώπων και όχι τόσο ως κομματικός. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος πραγματικά σας είπα ήταν πολλές παραλήψεις και οι οποίες προήλθαν ναι από αδράνεια των πολιτικών προσώπων. Τώρα λοιπόν από εδώ και πέρα, γιατί διαπιστώσαμε ότι και από τις τρεις τοποθετήσεις μας, αυτά τα οποία είπαμε είναι ουσιαστικά προς μια κεντρική κατεύθυνση. Είτε είναι οι υποδομές που ανέφερα εγώ, είτε είναι οι χρηματοδοτήσεις, είτε είναι, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Τηλιανάκης αναφέρθηκε στο θέμα του φορολογικού νόμου. Είναι όλα αυτά ακριβώς τα εργαλεία τα οποία χρειάζεται για να επανακινηθεί η οικονομία και συνολικά η χώρα μας ως δομή, ως διοικητική δομή. Έτσι, αυτό απλά ήθελα το σχόλιο να κάνω, το ότι δεν εντοπίζω σε καμία περίπτωση στο κομματικό έλλειμμα, σε κομματικό έτσι. Επίπεδο, έτσι, ούτε εγώ μακριά από μένα ο κομματισμός, αλλά από εκεί και πέρα είναι και κάποια πράγματα που πρέπει να υποθούν, γιατί όπως είπα και πριν εκπροσωπούμε κάποιο κόμμα, άρα ίσως το λέω και για να βοηθήσω στην επόμενη μέρα να δοθεί μια περισσότερη έμφαση σε αυτό το τομέα. Να σας μεταφέρω σε μια απορία που έχει εκφραστεί από πολίτες. Δεδομένου του ότι η χώρα μας βρέθηκε και βρίσκεται ακόμα στην κόψη του ξηραφιού σε επίπεδο οικονομίας, σε επίπεδο εξελίξεων, σε επίπεδο του τι μέλη γενέστε με την χώρα μας και το μέλλον της βεβαίως, έτσι. Θέλω να ρωτήσω μήπως στην πολιτική σκηνή υπάρχει απουσία διαλόγου, υπάρχει απουσία κουλτούρας διαλόγου. Δηλαδή πώς γίνεται να βρίσκεται η χώρα σε κίνδυνο, το είδαμε έτσι, πριν να υπογραφούν τα μνημόνια, συμφωνίες, πριν να γίνει το κούρεμα, και να μην υπάρχει μία ενιαία πολιτική γραμμή με στόχο, με όφελος στο κοινό καλό. Αλλά αντίθετα να βλέπουμε διεξεφισμού στο κοινοβούλιο, πολιτικοί να φεύγουν από τα τραπέζια που γινόταν οι συζητήσεις. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Πολύ φοβάμαι ότι για άλλη μια φορά θα πω ότι δεν φταίει ο λαός και οι πολίτες σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί σήμερα. Μα οι πολιτικοί είναι κομμάτι του λαού. Προέρχονται από το λαό. Βλέπετε, αυτός η έλλειψη πολιτικού διαλόγου και πολιτικής κουλτούρας, όπως λέτε, αυτή τη στιγμή έχει μετατοπιστεί και κάτω στην κοινωνία. Το κύριο Τηλιανάκης προηγουμένως αναφέρθηκε στο ότι πράγματι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια βράζει κοινωνία στο κομμάτι του ότι πολλές ακραίες δυνάμεις αυτή τη στιγμή ουσιαστικά διατυπώνουν μια κατάσχετη θεματολογία, η οποία δεν έχει κανένα πολιτικό περιεχόμενο και απλά επηρεάζει εξελίξεις. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και προϊόν του πολιτικού διαλόγου και της πολιτικής, μάλλον θα έλεγα, παιδείας, στην οποία τόσα χρόνια δεν είχαν όλα τα κόμματα μέσω κοινοβούλια. Εμείς, όχι εμείς προσωπικά, ενώ τα κόμματα που υπηρετούμε, όλα ανεξαιρέτως όμως εκεί, ανεξαιρέτως το που τοποθετούνται στο πολιτικό φάσμα, δυστυχώς εξέθρεψαν αυτή την κουλτούρα η οποία σήμερα βρίσκεται μπροστά μας. Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Γιατί θυμάστε εσείς ποτέ κάποιο κόμμα, είτε το ΠΑΣΟΚ είτε τη Νέα Δημοκρατία, τα προηγούμενα χρόνια που κυβερνούσαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις σε μεγάλα εθνικά ζητήματα? Θυμάστε ποτέ να κάλεσε ο ένας τον άλλον στο τραπέζι και να συνομιλήσουν από κοινού για ένα μεγάλο ζήτημα? Ποτέ. Σήμερα μόνο που δειλά-δειλά βλέπουμε την αναγκαιότητα για να κυβερνηθεί η χώρα, βλέπετε τις κάποιες πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας, είτε που με βάση κάποια τοποθέτηση στο πολιτικό φάσμα, να αναγκάζονται ουσιαστικά μπροστά σε ένα διαφαινόμενο πιθανό ναυάγιο που περάσαμε τις προηγούμενους μήνες ή όπως λέτε και σήμερα, ακόμα και σήμερα βρισκόμαστε στην κόψη του ξηραφιού, να αναγκαστούν να κάτσουν ένα τραπέζι και στοιχειωδώς να συμφωνήσουν σε κάποιους άξονες. Ωστόσο, όμως, κύριε Γιαλιτάκη, η απουσία διαλόγου δεν είναι μόνο μεταξύ των παρατάξεων, μεταφέρεται και εσωκομματικά. Και αυτό το είδαμε επίσης.
Μα, όπως είπα, όταν δηλαδή υπάρχει απουσία κουλτούρας διαλόγου, αυτό δεν είναι μόνο μεταξύ των παρατάξεων, αλλά και εντός των κομμάτων, και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ εμφανές στα μάτια των πολιτών και ίσως και είναι κομμάτι της αμφισβήτησης που υπάρχει απέναντι στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα όταν υπάρχουν μεγάλοι πολιτικοί φορείς εκ των πραγμάτων και όταν είναι μάλιστα και πολύ ιδιαίτερη και ενεργοί φορείς, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια τώρα, αλλά και άλλα αριστερά σχήματα, έχουν συνιστώσεις οι οποίες μάλιστα είναι και θεσμοθετημένες. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές τοποθετήσεις μέσα σε πολυσυλλεκτικά και μεγάλα κόμματα. Κύριε αυτό Συνετάκη, δεν είναι κακό αναγκαστικά. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται, και τελειώνω με αυτό, που εκφράζονται οι διαφωνίες, πολλές φορές δυστυχώς φτάνουμε στα σημεία κάτω τώρα, βλέπουμε ότι και ο Βαγγέλης Βενιζέλος μίλησε γι' αυτό, παρατηρούμε ένα εκφασισμό της κοινωνίας. Δηλαδή, καταδικάζουμε από τη μια το κομμάτι των πολιτικών οι οποίες ασκούνται από κάποιους, αλλά την ίδια ώρα προσπαθούμε να το καταδικάσουμε πάλι με μια βία η οποία προέρχεται από κάποιες ακραίες δυνάμεις. Έτσι, αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε τώρα μια νυφαλιότητα και μια ηρεμία τόσο από τον πολιτικό κόσμο όσο και από τους πολίτες για να δούμε πώς θα πορευτούμε όλοι μαζί για την επόμενη μέρα. Κύριε Σανατάκη. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε διάλογος ουσιαστικός ούτε στο κοινοβούλιο ούτε μέσα στα κόμματα. Είναι όμως κάτι που διαφαίνεται και φάνηκε και από την κυβέρνηση συνεργασίας ότι αλλάζει. Και ίσως και αυτή η αλλαγή του κλίματος να βοηθάει και εμάς τους νεότερους, τους καινούριους που προσπαθούμε να ενταχθούμε στην πολιτική, να συμμετέχουμε, διότι βλέπουμε ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν πιο ουσιαστικά. Δηλαδή μέχρι σήμερα συνέβαινε, ΠΑΣΟΚ έλεγε αυτό, η Νέα Δημοκρατία έπρεπε να πει όχι, οπωσδήποτε. Αυτό αναγκαστικά θα αλλάξει, διότι τώρα οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι προκειμένου να γίνουν αλλαγές χρειάζεται μια ευρύτερη συνένεση. Δεν μπορεί πια να υπάρχει η αλήθεια του ενός. Ακόμα και μέσα στα κόμματα που είπατε θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγή στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Θα πρέπει τα κόμματα τα ίδια που άλλωστε είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, αυτά κυβερνάνε, να γίνουν πιο δημοκρατικά. Θα πρέπει να υπάρξουν διαδικασίες οι οποίες θα τηρούνται κάθε χρόνο. Ας πούμε, βλέπετε στα κόμματα στο εξωτερικό ότι γίνονται συνέδρια ανατακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να γίνει σύνθεση απόψεων. Με τέτοια λοιπόν κουλτούρα ξεκινάς και κάνεις μια αλλαγή η οποία θα οδηγήσει και στην συνένεση, την απαιτούμενη, προκειμένου να γίνουν και μεγάλες αλλαγές. Κύριε Στυλιανάκη. Είδατε λοιπόν πώς τα φέρνει ο καιρός καμιά φορά. Αυτά ήταν αδιανόητα πριν μερικά χρόνια. Εγώ είμαι μεγαλύτερος και από τους δύο συνομιλητές μου. Χαίρεσα και πολύ πιο έντονα την πολιτική αντιπαράθεση τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάμαι τα γαλάζια καφενεία, τα πράσινα καφενεία, τα χωριά που δεν μπορούσε ο Α ή ο Β βουλευτής κάποιες παράταξης να περάσει. Η ανάγκη μας έφερε εδώ. Μας έφερε πλέον να μιλάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας. Μας έφερε να αξιοποιούμε, όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, τους βέλτιστους για να δώσουμε λύσεις. Και αυτό ίσως είναι και η καλύτερη στιγμή, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή προκειμένου να αναγάγουμε την πολιτική σε κάτι πολύ διαφορετικό. Να τα ανεβάσουμε στα μάτια του κόσμου, να κάνουμε τον κόσμο συμμέτοχο, να καταλαγιάσουν τα πάθη του παρελθόντος. Καλά είναι όλα αυτά. Δυστυχώς, παρόλες τις βελτιώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, παρόλες τις αλλαγές που έχουν μέχρι σήμερα γίνει, εγώ σαν απλός ψηφοφόρος, αν καθόμουν τις 10-15 μέρες που διαρκεί αυτός ο προεκλογικός αγώνας, θα περίμενα κάτι άλλο. Θα περίμενα τους πολιτικούς αρχηγούς στο τραπέζι, με επιχειρήματα, με λύσεις, με συγκεκριμένα μέτρα, το διάλογο. Από ό,τι δείχνουν, έδειχναν τουλάχιστον μέχρι που επιτρέπεται να δημοσιεύονται οι σφυγομετρήσεις, τα γκάλου, κυβέρνηση αυτοδύναμη δεν θα υπάρξει. Οδηγούμε σε κυβέρνηση συνεργασίας. Οδηγούμαστε εκεί και το ξέρουμε όλοι μας. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν σήμερα να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να παρουσιάσουν, να συγκρίνουν τα προγράμματά τους, να πούν τι θα γίνει την επόμενη μέρα, γιατί κυβέρνηση συνεργασίας μιλάμε μετά? Δυστυχώς όμως εμείς εδώ κάναμε πρόταση για διάλογο, ο οποίος δυστυχώς δεν συμφώνησε από ό,τι γνωρίζω ο κύριος Σαμαράς. Εντάξει, εγώ μίλησα κυρίως για συνένεση. Αυτό δεν συνεπάγεται. Δεν συμφωνήσουμε με τον κύριο Στυλιανάκη ότι είναι απαραίτητος ο διάλογος. Είναι απαραίτητος ο διάλογος. Ο κόσμος πρέπει να κρίνει. Τοποθετήσεις, ξεκάθαρο ότι θέσιο. Αυτό είπαμε όλοι. Απλώς εγώ χρησιμοποίησα τη λέξη συνένεση, διότι μπορεί σήμερα να απαιτηθεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας. Αύριο όμως μπορεί κάποιο κόμμα να έχει αυτοδυναμία.
Αυτό δεν έπεται ότι δεν θα αναζητήσει την συνένεση. Είδατε ότι ο κύριος Πιλιοτόπουλος υποστήριξε πλήρως την πρόταση νόμου για την παιδεία της κυρίας Διαμαντοπούλου και ήταν πραγματικά κάτι το οποίο χειροκροτήθηκε από όλο τον κόσμο. Αυτό δεν ήταν στην κυβέρνηση συνεργασίας, αυτό ήταν συνένεση. Διαφοροποιώ λοιπόν τη συνένεση. Η συνένεση είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει πάντα, είναι ευρύτερο. Η κυβέρνηση συνεργασίας είναι κάτι που, αφού υπάρχει η συνένεση και η κουλτούρα του διαλόγου, μπορεί να προκύψει. Αν απαιτηθεί. Μα αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι πρέπει να μπουν οι βάσεις προκειμένου, εάν απαιτηθεί, να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε τη συνένεση. Λοιπόν, θα το πω, δεν υπάρχει όμως κουλτούρα, είναι ένα εδαφικό. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, δεν μπορούμε πραγματικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον το οποίο διανύουμε σήμερα να επιζητάτε ο διάλογος από όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πλην της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα γιατί αποτελεί πλέον και σημαία του προεκλογικού της προεκλογικής περίοδου. Έχω εντύπωση ότι αυτό που λέει ο κύριος Σενετάκης είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, το αντιλαμβάνω αυτό που λέει ο κύριος Σενετάκης. Μιλάει για μια κουλτούρα. Και εγώ δεν αναφέρθηκα μόνο σε μια τηλεοπτική εμφάνιση, η οποία αν αρκεστούν σε παράλληλους μονολόγους θα προσφέρει κάτι στον κόσμο. Για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά όταν όμως ουσιαστικά δύο πολιτικοί αρχηγοί μέχρι χθες συνεργάζονταν υπό μια κυβέρνηση συνεργασίας, γνωρίζουν πολύ καλά πια αυτή τη στιγμή τα δημοσκοπικά ευρήματα και άρα η τάση της κοινωνίας. Την ώρα που μιλάμε εμείς ότι επιδιώκουμε πραγματικά ναι την πρώτη θέση στις εκλογές, αλλά για να διαμορφώσουμε τους συσχετισμούς μιας ευρύτερης συμμαχίας που θα κυβερνήσει τη χώρα, βλέπετε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δυστυχώς έχει μια αιμονή με την εξουσία, με τον πρωθυπουργικό θόκο που τον ονομάζει ως αυτοδυναμία της παράταξής του. Κύριε, και σε αυτό νομίζω ότι δεν είναι αιμονή. Έχει επηρεαστεί και απαγορεύει μια πραγματικότητα η οποία δεν μπαίνει στο διάλογο. Εάν βγάλεις, το είπα και προχθές, εάν κάτσεις και αθροίσεις τα νούμερα που βγαίνουν από τα Γκάλοπ και δεις τι λέει ο καθένας, γιατί ωραία είναι να τα λέμε, αλλά ας πράγουμε και λίγο την ουσία. Ο κύριος Καμένος, ας πούμε, βγαίνει και λέει δεν συνεργάζομαι με αυτόν, δεν συνεργάζομαι με αυτόν. Εάν λοιπόν αρχίσεις και δεις το κάθε κόμμα, το ΠΑΣΟΚ πρόσφατα έκανε στροφή στην αριστερά. Δεις λοιπόν όχι, και το τα. Το ΠΑΣΟΚ προέρχεται δεις, από την λοιπόν, αριστερά ναι, και είναι βαθιά προέρχεται. Ωραία, συμφωνώ. Έτσι. Προκειμένου να μην το κατηγορήσουν ότι πάει λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία, έκανε αμέσως στροφή προς την αριστερά. Λοιπόν, αν δείτε τα. Αθροίστε τα και πείτε μου, με αυτά τα νούμερα τα οποία βγάζετε, βγαίνει η κυβέρνηση? Όχι, δεν βγαίνει. Ο Σαμαράς λοιπόν αυτό φοβάται και γι' αυτό ζητάει αυτοδυναμία, προκειμένου να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Και είπε το εξής, ότι εάν είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, θα κάνει αυτό που του επιβάλλει το Σύνταγμα. Να ζητήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό θα το κάνει αφού σχηματιστούν. Αφού σχηματιστεί το εκλογικό αποτέλεσμα και βγει ο σχετισμός δυνάμεων μέσα στη Βουλή. Και θα σχηματίσει, αυτό είναι, αυτό σχηματίσει είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Δηλαδή τα ίδια νούμερα στα οποία αναφέρεστε, δεν νομίζω ότι. Κύριε Στυλιανάκη, σας απάντησα. Θα ήθελα τη γνώμη σας για το πώς η πολιτική αυτή τηλεμαχία, πολιτική και τηλεοπτική τηλεμαχία, θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική από τη μορφή που την έχουμε δει μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ επιμένω ότι δεν χρειάζονται μάχες προεκλογικά για να πείσουμε το ακροατήριο. Ο κόσμος έχει περάσει από πολλά στάδια και το πιο πρόσφατο στάδιο το οποίο περνάει είναι το στάδιο της εξαθλίωσης. Και αυτό οφείλεται στους πολιτικούς. Αυτό οφείλεται στα κόμματα. Και δεν θα μιλήσω για συγκεκριμένα κόμματα, δεν θα μιλήσω για συγκεκριμένους πολιτικούς. Η συνεργασία, η συνένεση αποδεικνύεται με πολλούς τρόπους. Δεν είναι μόνο το αν η πολιτική αρχή των δύο μεγάλων κομμάτων ή εγώ θα το επέκτηνα λίγο ακόμα των μέχρι σήμερα δύο μεγάλων κομμάτων κάθονται σε ένα τραπέζι συζητούν. Εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής. Χωρίς να θέλω να οξύνω τη συζήτηση, το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε 2,5 χρόνια. Κάθε φορά που εναλλάσσεται κάποιος στην κόμμα στην εξουσία φταίει το προηγούμενο. Το προηγούμενο άφησε χάος, αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και ούτω καθεξής. Η Νέα Δημοκρατία έβαλε μπροστά σαν σημαία της την επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι από τη στιγμή που θα κληθεί υπεύθυνα να πάρει θέση, δεν είναι σε θέση να κάνει τέτοιες επαναδιαπραγματεύσεις. Και το είδαμε μέσα στην κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί ο κ. Σαμαράς δεν επαναδιαπραγματεύτηκε όρους όταν η χώρα χρειαζόταν 350 εκατομμύρια από χρειαζόταν. Από τη συμμετοχή στη κυβέρνηση και μετά. Μιλάμε τώρα ότι μετά τις εκλογές, λοιπόν, μετά τις εκλογές. Η χώρα χρειάζεται πάνω από 10 δις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τα 350 δεν βρήκαμε εκατομμύρια. Τα 16 δις θα βρούμε ή τα 11. Το θέμα είναι το εξής.
οδηγούμαστε σε κυβέρνηση συνεργασίας. Όποιος λέει το αντίθετο ψεύδεται. Πώς βλέπετε... Ο κόσμος έχει κατανοήσει το πρόβλημα και πιστεύω ότι ο ψηφοφόρος είναι πολύ πιο όριμος. Εκεί που πρέπει, και συγγνώμη που σας διακόπτω, να επικεντρωθούμε λίγο, είναι να μην αφήσουμε τον ψηφοφόρο να πάει να ψηφίσει με οργή. Διότι τότε θα δούμε καταστάσεις και θα δούμε φαινόμενα τα οποία θα είναι πολύ ακραία. Ένα σύντομο σχόλιο για το αποτέλεσμα που είχαμε στην Γαλλία με τον Φρανσουά Ολάντ και τον Νικολά Σαρκοζή. Κύριε Στυλιανάκη. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα, και το λέω απόλυτα ειλικρινά, η κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Η Γαλλία είναι σε διαφορετική κατάσταση από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα. Δεν μπορείς λοιπόν, συχαίνουμε τους πανηγυρισμούς των κομμάτων, αν κάποιο κόμμα στην Ευρώπη είναι συντηρητικό και κερδίσει εκλογές, την άλλη μέρα έχουμε δηλώσεις ότι οι συντηρητικές δυνάμεις ανέρχονται ή αντίθετα οι σοσιαλιστικές δυνάμεις. Πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα σαν πρόβλημα στην κάθε χώρα. Από εκεί πέρα, ο λαός της κάθε χώρας κρίνει με βάση κάποια κριτήρια, με το βιωτικό του επίπεδο, με τις παροχές, με την κοινωνική ασφάλιση κλπ. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι εμένα ουσιαστικά με αφήνει αδιάφορο αυτό. Εμείς θέλουμε συμμάχους, θέλουμε ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια διάσωσης πλέον, έτσι, της χώρας μας, και από εκεί πέρα πρέπει να επικεντρωθούμε στα δικά μας προβλήματα. Κύριε Σενετάκη, εγώ θα κρατήσω τη λέξη συνένεση που είπατε, γιατί τη θεωρώ ουδέτερη και ανεξάρτητη από πολιτική παράταξη. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω, μιλώντας για συνένεση, αν το πάμε από την άλλη μεριά, θέλω να σκεφτούμε και να μας πείτε ποιοι είναι οι εχθροί της δημοκρατίας σήμερα. Ποιοι είναι οι εχθροί ενδεχομένως της Ελλάδας, αν υπάρχουν μεταμορφωμένοι τύρανοι σε αυτό το παιχνίδι ενάντια στη συνένεση που είπατε. Εγώ νομίζω ότι ο χειρότερός μας εχθρός είναι ο κακός μας ο εαυτός. Όλα αυτά που λέμε τώρα, που συζητάμε, περί έλλειψης διαλόγου, περί έλλειψης συνένεσης και να αντιληφθούμε ποια είναι η κατάσταση, είναι ο χειρότερος μας εχθρός. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα προτού φτάσουμε να κατηγορούμε τους ξένους, τους Γερμανούς και το παγκόσμιο νομισματικό και επιχειρηματικό γίγνεσθε. Θεωρώ ότι δεν είχαμε στήσει σωστά την άμυνα της χώρας μας και γι' αυτό γίναμε ο πρώτος στόχος σε αυτή την κρίση. Κύριε Γιαλιτάκη, θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό που συνέβη χθες. Χθες είχαμε στο λιμάνι του Ηρακλείου, ήρθαν 25 τόνοι πατάτας νευρακοπίου, οι οποίοι έγιναν καπνός κυριολεκτικά σε χρόνο ρεκόρ. Θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε ότι ο κόσμος εν ώψη της οικονομικής κρίσης έχει τη δυνατότητα, γνωρίζω ότι είστε και άνθρωπος πρακτικός που του αρέσει να δίνετε λύσεις σε ζητήματα, τουλάχιστον από την εμπειρία σας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύετε ότι ο κόσμος πρέπει να οργανωθεί σε τοπικό επίπεδο στο να προωθηθούν τα ντόπια προϊόντα ή στο να διαμορφωθούν εναλλακτικές μορφές οικονομίας? Αναφεσβήτητα νομίζω ότι είναι πρώτη προτεραιότητα που πρέπει, νομίζω σε όλα αυτά τα οποία αναπτύξαμε προηγουμένως για το πώς ο πρωτογενής τομέας πρέπει να επανακινηθεί και να αποτελέσει ένα πράγματι, να αποτελέσει μαζί με το τουριστικό προϊόν πιθανόν και άλλα όμως και την καινοτομία, την έρευνα στο νησί μας, θα έλεγα τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Το κυρίαρχο αυτό που είπατε και εσείς είναι το εξής, στον πρωτογενή τομέα. Η παραγωγή εκ των πραγμάτων πρέπει να κάνουμε μια στροφή στην ποιότητα και ταυτόχρονα μια στροφή στο τυποποιημένο, έτοιμο προς λιανική πώληση προϊόν. Οι αγορές είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι οποίες πιστέψτε μας περιμένουν. Όμως μέχρι σήμερα δεν είχαμε καθόλου καν το marketing, το στοιχειώδες να κάνουμε, δηλαδή το προϊόν το οποίο σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο βγάζουμε, να το παρουσιάσουμε με έναν τρόπο έτσι ώστε να γίνει άμεσα αποδεκτό. Γίνανε πάρα πολλά λάθη στο παρελθόν. Λάθη πολιτικών επιλογών εννοώ, αλλά φυσικά και λάθη από πλευράς των παραγωγών. Όμως πρέπει να αποδεχτούμε ότι δυστυχώς η κοινωνική ομάδα των παραγωγών, των αγροτών, των γεωργών χρειάζονται μια ορθή καθοδήγηση. Άρα λοιπόν ευθύνες υπάρχουν στους πολιτικούς και στις πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο πρέπει όμως και ο σύγχρονος γεωργός θα πρέπει και αγροτρόφος συνολικά θα πρέπει να έχει τα αισθητήρια του ανοιχτά. Να βλέπει πραγματικά ποιες είναι οι τάσεις της παγκόσμιας αγοράς και προς αυτές τις κατευθύνσεις να κινείται. Βλέπουμε ότι σήμερα η Ελλάδα και η Κρήτη πιο συγκεκριμένα
είναι μια περιφέρεια η οποία θα μπορούσε να παράξει προϊόντα τα οποία δεν θα έμεναν ούτε στιγμή, θα έλεγα, όχι στις αποθήκες, ούτε στο χωράφι. Γιατί, όπως σας είπα, έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις δυνατότητες ως γη. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στο κομμάτι το οποίο πώς παρουσιάζεται αυτό το προϊόν, να εμφανίζεται πραγματικά η ποιοτική του διαφορά προς τα έξω, και νομίζω ότι τότε θα έχουμε ένα εθνικό, ένα περιφερειακό κεφάλαιο αναπτυγμένο εδώ πολύ έντονο, με πολύ μικρές κινήσεις. Εκεί τώρα θα πρέπει να υπάρξει όμως και η μέρημνα του κράτους, ώστε το προϊόν του παραγωγού να πωλείται φυσικά στην τιμή την οποία θα αξίζει ουσιαστικά σε σχέση με το κόστος παραγωγής, αλλά και με τον κόπο του κάθε γεωργού. Γιατί, τι θέλω να πω αυτό, ότι οι κινήσεις αυτές των παταπαραγωγών, των ευρωκοπίων, τους οποίους παρακολουθήσαμε όλο το χειμώνα, όπως και εδώ, απ' τη μια δείχνουν, ναι, ότι οι πολίτες με κινήσεις, οι οποίες γίνονται ουσιαστικά αυτοοργανωμένες από τους πολίτες τους ίδιους, επιζητούν ένα φτηνό προϊόν. Την ίδια όμως πρέπει να ξέρουμε ότι δεν διασφαλίζεται, αντιλαμβάνεστε, σε όλα τα επίπεδα, ένα ασφαλές δίκτυο διακίνησης των προϊόντων, της ποιότητας των προϊόντων. Πρέπει λοιπόν αυτά τα δύο να παντρέψουμε. Απ' τη μια, να διασφαλίσουμε με ελεκτικούς μηχανισμούς ότι οι τιμές των προϊόντων θα είναι αυτές, ώστε πραγματικά να αντικατοπτρίζουν τον κόπο του αγρότη και την ποιότητα του προϊόντος. Από την άλλη, να υπάρχει ο καταναλωτής, ο οποίος ουσιαστικά θα απολαμβάνει αυτά τα προϊόντα, να ξέρει ότι θα έχει πιστοποιημένα προϊόντα σε σωστή τιμή, όπως σας είπα, για να μπορεί με ασφάλεια και να ουσιαστικά να διατηρεί το ισοζύγιο αυτό κατανάλωσης και παραγωγής, το ισοζύγιο να διατηρείται διαχρονικά και να είναι κερδοφόρο και από τις δύο πλευρές. Κύριε Σανετάκη. Κοιτάξτε, όσον αφορά αυτή την κίνηση των παραγωγών, είναι μια κίνηση η οποία νομίζω ότι είναι λίγο σημείο των καιρών. Δηλαδή, υπάρχει ένα δίκτυο πωλήσεων. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι με αυτή την κίνηση χτυπάνε τους μεσάζοντες. Εγώ δεν θέλω να δαιμονοποιώ καταστάσεις και πράγματα χωρίς να ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εσχροκερδούν, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται διάφορες καταστάσεις προς όφελός τους. Από εκεί και πέρα, το δίκτυο πωλήσεων δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει ακριβώς με μια τέτοια παραγωγή, διότι η πατάτα, ας πούμε, είναι ένα προϊόν, εντάξει, είναι πιο ασφαλές να πωληθεί χωρίς να περάσει από καμία διαδικασία ελέγχου. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν γίνεται με άλλα προϊόντα, γιατί δεν γίνεται τόσο καιρό και γιατί ο κόσμος δεν το κάνει ο κάθε αγρότης πέραν από το κομμάτι των λαϊκών. Άλλωστε, σε ένα σημείο αυτή η κίνηση γίνεται μέσω των λαϊκών. Έτσι, υπάρχει. Σε πολύ ψηλότερη τιμή, σαφέστατα. Αλλά εκεί ευθύνεται ο αγρότης ο ίδιος, διότι πάει από την παραγωγή αμέσως στον πάγκο, αν δεν απατώμαι και δεν κάνω λάθος αυτό. Επομένως, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία, μια αγανάκτηση του παραγωγού, ο οποίος πήρε την απόφαση μέσω κάποιων εθελοντών, οι οποίοι στήσανε στο ίντερνετ τη διαδικασία αυτή και κατεβαίνει και πουλάει. Νομίζω όμως ότι όταν, αφού περάσει λίγο διάστημα και αφού ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, τέτοιες κινήσεις δεν θα μπορούν να συνεχιστούν, διότι δεν θα είναι το ίδιο οικονομικά συμφέρουσες. Κύριε Στυλιανάκη. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με ένα σύνθημα της Δημοκρατικής Συμμαχίας, το οποίο με εκφράζει απόλυτα. Αυτό που λέει ότι φταίει το κράτος, όχι εσύ, και άλλαξέ το. Ναι, είναι σημείο των καιρών το κίνημα της πατάτας. Όμως αυτό μας δείχνει ένα δρόμο. Θυμάμαι τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο, για να το συνδέσω με το κράτος. Το μικρό μπουκαλάκι το νερό έκανε 50 δραχμές. Την επαύριο έκανε 50 λεπτά. Το λέω σωστά. Δηλαδή έκανε περίπου 150 δραχμές. Τρεις φορές πάνω. Οι μισθοί δεν αυξήθηκαν ποτέ τρεις φορές πάνω. Μόνο οι τιμές αυξήθηκαν. Αυτό λοιπόν το καταλαβαίνει ο καθένας. Αν υπήρχε τότε ο κρατικός έλεγχος, η κρατική παρέμβαση, με διάφορους μηχανισμούς, δεν θα είχαμε φτάσει στην κατάσταση που φτάσαμε σήμερα, διότι υπήρχε ανακολουθία. Έχουμε αγροτικά προϊόντα. Επειδή δραστηριοποιούμε στον χώρο των επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών και των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πρόσφατα κάναμε μία έρευνα να δούμε αυτό το λάδι, το οποίο δεν μπορούμε να το διαθέσουμε. Δεν εξετάζω για ποιους λόγους. Φταίει το marketing, φταίνε
οι διάφοροι, ας πούμε, υπεύθυνοι, φταίνει οι κρατικοί μηχανισμοί. Για κρατικές συμφωνίες. Για κρατικές συμφωνίες. Το λάδι, λοιπόν, το λάδι, έχω ένα γιο και σπουδάζει στο εξωτερικό. Και μου έλεγε, το μισό λίτρο εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, κατ' όνομα, καμία σχέση με το κρατικό ελαιόλαδο, κάνει στην Αγγλία γύρω στις 8 με 10 λίρες. Αυτό είναι 12-13 ευρώ. Μπήκα λοιπόν και το ψάξα λίγο. Το πεντόλιτρο το μεταλλικό, αν μπείτε στο ίντερνετ και ψάξετε τιμές, πωλείται στην Αμερική από 65 μέχρι 75 δολάρια. Έτσι. Τι θέλω να πω με αυτό. Πιστεύω ότι δεν έχουμε σκύψει σοβαρά πάνω από το πρόβλημα. Με αποτέλεσμα να παίρνουν τα λάδια μας οι Ιταλοί, να τα κάνουν διάφορες συνταγές, blend και να το πουλάνε ιταλικό στη διπλάσια, στην τριπλάσια τιμή. Το παράδειγμα της πατάτας ή οποιοδήποτε άλλο αγροτικού προϊόντος, έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα φαλτήριο σκέψης και για το Υπουργείο Γεωργίας αργότερα και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του δημόσιου τομέα. Θα πω κάτι. Όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά το παράδειγμα της μειωμένης τιμής της πατάτας, όπως όλοι πάμε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε. Οι πατάτες σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο Ηράκλειο, έτσι το κοίταξα εκείνη την εποχή, η πατάτα μου φαίνεται του νευροκοπείου πολύ το γύρω στα 25 λεπτά το κιλό. Αυτή η απευθείας. Η απευθείας. Τα σούπερ μάρκετ. 30 πολύ. 30. Έστω 30. Ανέβηκε κιόλας αυτή. Θα σας πω το εξής. Ένα λεπτό. Η τιμή στα σούπερ μάρκετ σε μεγάλες αλυσίδες, όχι κριτικές, ήταν τότε γύρω στα 80 με 90 λεπτά. Όχι, 70 λεπτά. Ξέρω τι σου λέω, σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Έτσι, λέω ένα παράδειγμα. Πού θέλω να καταλήξω. Με το που έγινε το κίνημα της πατάτας στα 30 λεπτά, όπως λέτε, την επόμενη εβδομάδα στο ίδιο σούπερ μάρκετ ήταν γύρω στα 45 με 47 λεπτά. Για 1-2 εβδομάδες. Μέχρι που ο κόσμος, ας πούμε, καταλάγιασε η όλη ιστορία, προβλήθηκε λιγότερο από τα μέσα και επιστρέψαμε στο 1 και στο 1,14. Ξέρετε, αυτό δεν είναι απόλυτο, διότι λοιπόν, μια μεγάλη επιχείρηση μας πιέζει, μπορεί να μας πιέζει ο χρόνος. Προκειμένου να πετύχει δεν διαφωνώ. Εγώ είπα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει. Ο κόσμος πραγματικά πεινάει, ο κόσμος υποφέρει, ο κόσμος προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις. Έτσι. Και είναι κάτι που για όλους εμάς που είμαστε νέοι στην πολιτική και που πιθανώς κάποιοι από εμάς να βρεθούν αύριο μέσω των κομμάτων στη Βουλή, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και πλέον χρειάζονται άνθρωποι με πρακτικές ιδέες να δουλέψουν σκληρά για πρακτικές λύσεις. Και επειδή αναφέρθηκε πριν για το λάδι ο συνομιλητής μας. Σύντομα σας παρακαλώ. Ναι, για το λάδι πρέπει να υπάρξει ενιαία πολιτική, μόνο και μόνο για το λάδι. Υπάρχουν, βλέπεις στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, όταν συναγωνίζεται το ισπανικό λάδι και δημιούργησε ειδική κατηγορία την οποία τη βγάζει μόνο αυτή, προκειμένου να είναι ανταγωνιστική στο εξωτερικό και να μην τη χτυπάει το ισπανικό λάδι. Πρέπει λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε και πριν, τι πρέπει κάποιος να κάνει από την Κρήτη περισσότερο σαν πρώτη κίνηση, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ασχοληθεί με αυτή την στρατηγική της πόλης του λαδιού. Έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια Κρήτης προς αυτή την κατεύθυνση, στο να αποκτήσει ένα ενιαίο επιτέλους brand name το ελαιόλαδο ως κριτικό ελαιόλαδο και όχι όπως αυτή τη στιγμή που ξέρετε του πόσες ενώσεις συνεταιρισμών έχουμε σε όλη την Κρήτη, που κάθε περιοχή αντιλαμβάνεστε ότι ανταγωνίζεται εσωτερικά για την άλλη. Μια η Κρήτη, η οποία στον παγκόσμιο χάρτη, ειδικά της ελαιοπαραγωγής, είμαστε μια κουκίδα, έτσι μην το ξεχνάμε. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συζήτηση και εύχομαι κάθε επιτυχία για την εκλογή σας στις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.